Άγιος Παΐσιος, η ξαφνική του εμφάνιση και το προφητικό κάλεσμα για τον επερχόμενο πόλεμο. Στο χώρο της χριστιανικής ορθόδοξης πνευματικότητας, η ζωή και η διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτη έχουν αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στους πιστούς. Γνωστός για την αγιότητά του τον ασκητισμό και τη βαθιά πνευματική του διορατικότητα, ο Άγιος Παΐσιος συνεχίζει να εμπνέει και να καθοδηγεί τους πιστούς ακόμη και μετά την αναχώρησή του από το γήινο βασίλειο. Λέγεται ότι εν μέσω ταραγμένων καιρών, ο Άγιος Παΐσιος έκανε και πάλι γνωστή την παρουσία του, εμφανιζόμενος σε ένα από τα ψυχοπαίδια του, αλλά και σε όσους έχουν μάτια να δουν και αυτιά να ακούσουν. Η ξαφνική του εμφάνιση φέρει μαζί της ένα προφητικό κάλεσμα, προειδοποιώντας για έναν επικείμενο πόλεμο που απειλεί να βυθίσει τον κόσμο στο χάος και τη δυστυχία. Ο Άγιος Παΐσιος, στη θεία συνάντησή του, μας υπενθυμίζει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη για πνευματική ετοιμότητα. Μας καλεί να στρέψουμε την καρδιά μας προς τον Θεό, να εμβαθύνουμε την πίστη μας και να αναζητήσουμε μετάνοια για τις παραβάσεις μας. Το προφητικό του μήνυμα απηχεί τον επίγοντα χαρακτήρα των καιρών, προτρέποντάς μας να αγκαλιάσουμε την προσευχή, την νηστεία και τις πράξεις αγάπης και ελέους. Η εμφάνιση του Αγίου χρησιμεύει ως κάλεσμα αφύπνισης, ως υπενθύμηση ότι η πνευματική μάχη που αντιμετωπίζουμε δεν περιορίζεται μόνο στο γήινο βασίλειο. Είναι μια μάχη ενάντια στις δυνάμεις του σκότους, ένας αγώνας για τη σωτηρία των ψυχών. Ο Άγιος Παΐσιος μας παρακαλεί να εξοπλιστούμε με την πανοπλία της πίστης, να παραμείνουμε σταθεροί μπροστά στις αντιξοότητες και να παραμείνουμε σταθεροί στην αλήθεια του Χριστού. Μέσα στο χάος του κόσμου, ο Άγιος Παΐσιος μας υπενθυμίζει ότι η ελπίδα μας δεν βρίσκεται στα πρόσκαιρα, αλλά στα αιώνια. Μας ενθαρρύνει να στρέψουμε το βλέμμα μας στην ουράνια βασιλεία, όπου η αληθινή ειρήνη και η αιώνια χαρά περιμένουν όσους παραμένουν πιστοί στις διδασκαλίες του Χριστού. Ενώ το προφητικό κάλεσμα για τον επερχόμενο πόλεμο μπορεί να προκαλέσει τρόμο, ο Άγιος Παΐσιος μας διαβεβαιώνει ότι η πρόνοια και η χάρη του Θεού θα είναι με τον λαό του. Μας υπενθυμίζει τη δύναμη της προσευχής, της μεσιτείας και της ενότητας μέσα στη χριστιανική ορθόδοξη κοινότητα. Μέσα από τις συλλογικές μας προσπάθειες, καθοδηγούμενοι από τη σοφία και το παράδειγμα των Αγίων, μπορούμε να γίνουμε πηγή φωτός και ελπίδας σε έναν κόσμο τυλιγμένο στο σκοτάδι. Ας ακούσουμε το προφητικό κάλεσμα του Αγίου Παϊσίου, γιατί η ξαφνική εμφάνισή του χρησιμεύει ως υπενθύμηση της ανάγκης για πνευματική επαγρύπνηση σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Ήθε να αντλήσουμε έμπνευση από τη ζωή του, τις διδασκαλίες του και το μήνυμα που φέρνει, καθώς πλοηγούμαστε στο ταραχώδες ταξίδι που έχουμε μπροστά μας. Με την πίστη, την προσευχή και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον επερχόμενο πόλεμο με θάρρος, έχοντας εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού και στην τελική του νίκη επί κάθε σκότους και κακού. Ήθε οι πρεσβείες του Αγίου Παϊσίου να μας συνοδεύουν σε αυτό το ταξίδι και ήθε το προφητικό του κάλεσμα να μας οθήσει να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τον Θεό και να λάμψουμε ως φάρι ελπίδας και αγάπης σε έναν ταραγμένο κόσμο.